Έχετε ξυλολέβητα και θέλετε να τον διατηρήσετε αναμένο σε μια διακοπή ρεύματος ή να κερδίσετε λίγο χρόνο προκειμένου να μην σκάσει το καζάνι σε μια διακοπή ρεύματος? Με το φθηνότερο budget θα σας δείξουμε σήμερα τον τρόπο, ακόμα και αν θέλετε επίσης να κρατήσετε αναμένο το καλοριφέρ, το κλασικό του πετρελαίου, σε μια διακοπή ρεύματος, επίσης με το φθηνότερο budget. Είσαι διαβητικός και θέλεις εν πάση περιπτώσει και το ψυγείο σου αναμένο με το φθηνότερο budget? Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσουμε πώς μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο ή ακόμα να το επεκτείνετε σε δεύτερο χρόνο συνδυάζοντας το με ένα φωτοβολταϊκό, και εν ολίγης θα σας δείξουμε έναν inverter που μπορεί να διατηρήσει τη θέρμανσή σας σε μια περίοδο διακοπής ρεύματος, ο οποίος είναι στα 1000 W και περίπου στα 80 ευρώ, και άλλο έναν inverter μεγάλο στα 1500 W που μπορεί να κάνει το ίδιο αλλά επιπλέον να κρατήσει και τα ψυγεία σας. Σε περίπτωση που θέλετε να το επεκτείνετε σε ένα φωτοβολταϊκό, θα σας δείξουμε και ένα ρυθμιστή φόρτισης, ο οποίος κάνει 40 ευρώ και όλα αυτά είναι στις χαμηλότερες δυνατές τιμές από ελληνικό κατάστημα. Φίλες, φίλοι, γεια σας. Σήμερα έβαλα τα καλά μου για να σας παρουσιάσω έναν inverter, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη επιλογή για να έχετε τα ψυγεία σας σε λειτουργία, είτε σε μια διακοπή ρεύματος, σαν ένα power bank δηλαδή θα φτιάξουμε σήμερα, είτε σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Έτσι, είναι ένας inverter, δεν είναι τίποτα, το κάνουμε και εδώ πέρα unboxing στο όρθιο, ο οποίος είναι 1500 W, απλά είναι λίγο πιο βαρύς από το συνηθισμένο και μπορεί να αντέξει άνετα την κίνηση ενός ψυγείου. Μην φανταστείτε καμιά τουλάπα ψυγείο, έτσι, ένα κανονικό ψυγείο. Σήμερα θα δείξουμε κάποιες λύσεις από ένα κατάστημα το οποίο όπου και να γκούγκλερα μου το πετάει πρώτο, είναι το Idea Ελλάς, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε. Έτσι πήγα και πήρα κάποια πραγματάκια σήμερα για να τα δείξω σε εσάς και να φτιάξω και του τροχόσπιτου την εγκατάσταση, την οποία εγώ έβγαλα τα δικά μου τα εργαλεία και τα έδωσα στο Μαστροπέτρο. Έρχεται βίντεο και με τον Μαστροπέτρο, το οποίο θα δείξουμε τα πράγματα που μας στείλατε εσείς. Έτσι. Και πάμε να δούμε όμως μέσα την πρόταση για ένα μικρό, αν θέλετε, σύστημα που αποτελείται από ρυθμιστή φόρτισης, inverter και μια μπαταρία, από τα πιο φθηνά που υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, για να διατηρήσετε το ψυγείο σας ή τον κυκλοφορητή για τον καυστήρα ξύλων. Το ψυγείο με μεγάλη επιφύλαξη θα δοκιμάσουμε στο δικό μας το mini bar. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το αντέξει. Αυτό εδώ είναι για ψυγείο. Έτσι, πάμε όμως να δούμε πρώτα την πιο οικονομική λύση και πάμε να δούμε και το The Best Value for Money που είναι αυτή εδώ πέρα η σύνθεση. Λοιπόν, κατόπιν πολλής έτσι έρευνας και μελέτης, ήθελα να φτιάξω και να χτίσω ένα φωτοβολταϊκό, γιατί όπως είδατε τα δικά μου τα πράγματα τα πήγαμε στο Μαστροπέτρο, αυτά που είχα εδώ πέρα, και οπότε έμεινε το τροχόσπιτο χωρίς ρεύμα. Έχουμε μία μπαταρία, έχουμε έναν inverter 1000 W καθαρού ημιτονίου, αλλά θα έλεγα και αυτός οριακός, γιατί είναι ένας inverter ο οποίος είναι αρκετά φθηνός, και ένα ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος είναι στα 20 Αμπέρ, είναι MPPT, είναι ένα σετάκι μαζί με ένα φωτοβολταϊκό μεταχειρισμένο όπως έχω και εγώ πάνω στο τροχόσπιτο. Μπορείτε να φτιάξετε μια εγκατάσταση. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε τα καλώδια του inverter. Ο inverter, να πούμε ότι για όσους έτσι δεν ξέρουν και όσοι ώρα κάνουν την κατάσταση, είναι στην ουσία ο μετατροπέας, ο οποίος μας μετατρέπει τα 12 volt σε 220. Οπότε εδώ συνδέουμε τον inverter. Έτσι. Πάρα πολύ απλή η κατάσταση. Εκεί. Βλέπουμε εδώ πέρα τα καλώδια που μας δίνει στη συσκευασία του inverter
Το ένα είναι το φαρδί για την μπαταρία και το άλλο το πιο στενό είναι για τον ίδιο τον inverter. Θα δείξουμε μετά τι κάνουμε και στην μπαταρία μας. Έτσι, πάμε τα πιο στενά εδώ ανάμεσα στις δύο ροδέλες που υπάρχουν. Λοιπόν, το στείλουμε όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε όταν θα έρθει τη στιγμή να σφίξουμε να χρησιμοποιήσουμε λιγάκι και το ίδιο το κος. Εκεί. Καλό είναι να μην καλά σφιγμένα αυτά. Θα συνδέσουμε λοιπόν την μπαταρία μας εδώ. Και τον inverter. Λοιπόν, και εδώ μόνο με μία μπαταρία και έναν inverter λοιπόν. Έχουμε συνδέσει το συν στο συν, το πλην στο πλην. Έτσι. Και βάζουμε το USB στον inverter. Δεν γίνεται τίποτα. Ανοίγουμε και φορτίζει. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε και στη θύρα του 220 φορτίζει. Χωρίς λοιπόν φωτοβολταϊκά, χωρίς τίποτα, σε μία διακοπή ρεύματος, με μία μπαταρία και έναν inverter, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιες καταναλώσεις. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τον MPPT φορτιστή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αλλάζει volt και ampere, τα volt δηλαδή που παίρνει από τα φωτοβολταϊκά και τα ampere, σε αντίθεση με τους απλούς ρυθμιστές φόρτισης που απλά περνάνε προς την μπαταρία ό,τι τάση και ένταση παίρνουν από τα φωτοβολταϊκά. Αν και είναι πολύ φθηνότεροι από τους MPPT οι απλοί φορτιστές, θα πρέπει τα volt των φωτοβολταϊκών να είναι ίδια με αυτά της μπαταρίας, αλλιώς δεν μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ρυθμιστής φόρτισης μας δείχνει λοιπόν την τάση σε volt που κατεβάζουν τα φωτοβολταϊκά και την τάση σε volt που δίνει στην μπαταρία, καθώς και την ένταση του ρεύματος που κατεβάζει από τα φωτοβολταϊκά και την μετατροπή που κάνει δίνοντας την μπαταρία. Ρυθμίζοντας λοιπόν τα αμπερόρια της μπαταρίας μας και τον τύπο της, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη φόρτιση και μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς και αν βάλουμε στη θέση load το inverter, μπορούμε να ρυθμίσουμε στα 11V όπως είναι αυτός έτοιμος ρυθμισμένος, να σταματάει την παροχή στον inverter, ώστε να προφυλάσει την μπαταρία από περαιτέρω υπόταση. Εγώ τον ανεμιστήρα που έχω τον 12V, έτσι, μπορώ να τον δουλεύω μια χαρά, γιατί το παίρνω τα 12V. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το νερό μου. Έτσι, βλέπουμε ότι τρέχει το νεράκι κανονικά. Εδώ βλέπουμε ανάβουν όλα κανονικά. Για να δούμε το. Αλλά μόλις πάμε να ανοίξουμε το ψυγείο, έτσι, δεν το σηκώνει. Έτσι, θέλουμε reset. Και αυτό λοιπόν εδώ πέρα το εργαλείο είναι το εργαλείο το οποίο χρειάζεστε όλοι. Εδώ λοιπόν είναι και η πόλη του που θα συνδέσουμε και θα σας δείξω και τώρα πως. Έτσι. Και εδώ έχει ένα USB και το on-off του και την πρίζα του φυσικά και όπως είπα το είναι απομακρυσμένη λειτουργία. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι remote switch, έτσι, για να μπορείς να το κλείνεις, επειδή αυτά αποθηκεύονται συνήθως σε ένα χώρο ο οποίος είναι λιγάκι δύσβατος, για να μπορείς να τον ανοικοκλίνεις αν δεν έχεις τη δυνατότητα, όπως εγώ τώρα εδώ πέρα στο τροχόσπιτο που είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το εργαλείο το πήρα γενικώς, βασικά όλα αυτά τα εργαλεία που βλέπετε σήμερα τα πήρα από το Idea Ελλάς, είναι ένα μαγαζί το οποίο ό,τι και να γκούγκλαρα σε τιμές προσιτές και σε αυτό που ήθελα να κάνω έβγαινε πάντα παντού μπροστά στο Google.
Οπότε, άμα γκλάρτε και εσείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, inverter ή ρυθμιστές φόρτισης και αυτά, είμαι σίγουρος ότι θα το εντοπίσετε πάρα πολύ εύκολα. Μιας και έχει έτσι αυτά που θα θέλαμε να παραγγείλουμε από Κίνα και να μας κάνουν ένα μήνα να έρθουν, υπάρχουν κάπου έτοιμα παράδοτα και άμα πάει κάποιος, ας πούμε, ξέρω τώρα, εγώ θα το βάλω αυτό, θα πρέπει να το δουλέψω. Άμα δεν μου δουλεύει, δεν θα περιμένω 20 μέρες να μου στείλουν άλλο, ούτε feedback, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δείξουμε, δεν είναι τίποτα, μπορείτε να το κάνετε και εσείς μόνοι σας. Έτσι, εδώ πέρα βγάζουμε τα προστατευτικά για τους πόλους και συνδέουμε τον κόκκινο πόλο στο συν. Και το μαύρο πόλο στο πλήν. Αυτά εδώ λοιπόν είναι, πάμε λοιπόν πλήν συν. Περνάμε λοιπόν εδώ τα προστατευτικά. Πριν πάμε στην μπαταρία, περνάμε και αυτό εδώ. Και είμαστε έτοιμοι για σύνδεση στην μπαταρία. Αυτό λοιπόν, δηλαδή, ξέχωρα άμα είναι φωτοβολταϊκό το σύστημά μας ή όχι, λοιπόν, μπορούμε να συνδέσουμε στην μπαταρία και από εδώ να πάρουμε 220. Εμείς θα το δείξουμε σε μια σύνδεση σε σχέση με ένα φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε τον inverter μας που πάει στην μπαταρία κανονικά και τώρα κανονικά εδώ πέρα θα πάρει μπροστά. Πήρε μπροστά λοιπόν ο inverter μας, είναι πράσινο το φως. Και βάζουμε την κατανάλωση. Έτοιμο. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα πάρει μπροστά το ψυγείο μας. Εδώ βλέπετε που έχει φως, άλλο πράγμα το φως και άλλο κανονικότατα. Τέλεια. Αυτός ο inverter λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει άνετα 1500 W φορτία, συμπεριλαμβανομένου και τα μοτέρ κινήσεως. Με αυτό το ρυθμιστή φόρτιση στα 40 ευρώ και με μια καλή μπαταρία, όπως είδατε τώρα στο βίντεο αυτή που έχω εγώ, είναι πάρα πολύ καλή μπαταρία, έτσι, ή με μια πάρα πολύ φθηνή, όπως η TAB που βγάλαμε στον άλλο ρυθμιστή φόρτισης, μπορείτε να επιλέξετε ό,τι από τα δύο θέλετε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, είναι κάτι που μου ζητάγατε καιρό, ας πούμε, και το κάναμε λοιπόν επιτέλους. Σας έδειξα το The Best Value for Money αυτή τη στιγμή, set που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ένα φωτοβολταϊκό δικό σας. Γράψτε στα σχόλια αν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις και μπορείτε να βρείτε και το mail μου στην περιγραφή για οτιδήποτε θελήσετε. Γεια σας. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω.